Τυχαίως είδα ότι στην Πιλαρινού 21α, στην πολυκατοικία που υπάρχει εκεί πάνω στην ταράτσα, υπάρχουν καμουφλαρισμένες 3 κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Στον ιδιοκτήτη, που δεν θέλω τώρα να πω όνομα γιατί είναι γνωστός Κορίνθιος, όταν το ανέφερα και τον ρώτησα ποιανής εταιρείας είναι αυτά, μου είπε θα μου πάρει τηλέφωνο. Ακόμα όμως περιμένω εδώ και 4 μέρες να μου πάρει τηλέφωνο, και χθες που τηλεφώνησα την τελευταία φορά, λέει τώρα σας παίρνω αμέσως τηλέφωνο, αλλά δεν με πήρε αυτός ο κύριος και όλη η γειτονιά έχει αναστατωθεί. Και όχι μόνο αυτό, δίπλα είναι το δημοτικό σχολείο με τα μικρά τα παιδιά, και αυτές οι κεραίες λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο και δεν ήξερε κανένας τίποτα. Εσείς μένετε στην περιοχή εκεί? Μένω και εγώ στην περιοχή αυτή. Δεν το γνωρίζατε? Όχι, δεν το γνώριζα καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν προπαγανδίσει ότι η τροφοδοσία των κεραίων αυτών είναι με ρεύμα, το κοινόχρηστο ρεύμα της πολυκατοικίας, και το έχουν πάρει από το ασανσέρ, το οποίο το έχουν ακινητοποιήσει και δεν δουλεύει στην πολυκατοικία αυτό το ασανσέρ, και χρησιμοποιούν απατηλά το ρεύμα αυτό, τροφοδοτώντας τις κεραίες. Εσάς δεν σας έρθει ο λογαριασμός? Εγώ μένω στη διπλανή πολυκατοικία, ακριβώς, κολλητά. Είναι στην Πιλαρινού 21α. Όλοι οι κάτοικοι εκεί γύρω το έχουν μάθει, έχουν βγει που λέμε έξω από τα ρούχα τους, και υπάρχει μια αναλγησία από τους κυρίους να έχουν κάτι αυτό, να εισπράττουν χρήματα εις βάρος της υγείας των αλλωνών. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτό το σουγιό δεν το γνώριζε κανένας? Κανένας, ναι. Το ανακαλύπτες εσείς? Ναι. Πήγαν κάπου να ελέγξουν, να στείλουν κάποιο χαρτί? Εγώ είπα σε αυτόν που μου είπε, δεν είναι, λέει, είναι αναμεταδότης. Αλλά και οι αναμεταδότες ακτινοβολία. Έχουν ακτινοβολία και άδεια. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει τίποτα, γιατί αλλιώς αν ήταν καθαροί θα είχαν τηλεφωνήσει και θα είχαν πει ότι οι κεραίες αυτές είναι από την ΤΑΔΕ ή από την ΤΑΔΕ κινητή τηλεφωνία. Δεν το κάναν όμως. Και εγώ παρόλο το αυτό τους είπα ότι να μας φέρετε ένα χαρτί από πόρισμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπου υπάρχει ειδική επιτροπή, να έρθουν να μετρήσουν για να δουν τι ακτινοβολία και να δουν και το πόρισμα. Είναι καμουφλαρισμένοι σαν καπνοδόχοι, και όταν τους το είπα αυτό πράγμα, τότε άμα είναι ένα απλό πράγμα, γιατί τις έχετε καμουφλάρει? Α, εμείς δεν ξέρουμε, λέει, η εταιρεία λέει που τις έχει βάλει, το κάνει πάντα έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το κάνει κινητές τηλεφωνίες πάντα. Έτσι είναι. Δυστυχώς, αυτή η αναλγησία των συγκατοίκων, του κυρίου αυτού, του ιδιοκτήτη, είναι δηλαδή κάτι το ποταπό και βρωμερό, και πώς να το χαρακτηρίσω. Εσείς ως γείτονες στην περιοχή? Δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα. Τυχαία αυτό, από μία σύμπτωση. Επειδή δεν λειτουργούσαν τα κινητά τηλέφωνα, γι' αυτό και ανακαλύφθηκε. Και επειδή δεν λειτουργούσε το ασανσέρ της διπλανής πολυκατοικίας, όπου πηγαίνανε μέσα στον 4ο και στον 5ο όροφο και κατοικούσαν άστεγοι, κυκλοφορούσαν κάποιοι άστεγοι, οι οποίοι είχαν βάλει και μία πετρογκάζ εκεί πέρα και μαγειρεύανε. Γιατί είναι ξενίκιαστα αυτά? Ήταν ξενίκιαστα, και ο ιδιοκτήτης με αυτόν τον οποίο μίλησα, τώρα την έκλεισε την πρόσβαση μεν στον 4ο και στον 5ο ακατοίκητο όροφο της πολυκατοικίας, αλλά για κακή του τύχη, να το πω έτσι, ανακαλύψανε ότι έχει αυτές τις κεραίες. Τι πρόκειται να κάνετε εσείς από εδώ και πέρα ως γείτονες στην περιοχή? Αυτό περιμένω να... Η ειδικότητα σας γιατρός θα γνωρίζει καλύτερα αυτά. Ναι, δεν είναι μόνο για μας, αλλά είναι και τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και μικρά άλλα παιδιά. Ο εγγονός μου γεννήθηκε ακριβώς δίπλα, δηλαδή σε απόσταση 10 μέτρων, να φανταστείτε, κατοικεί από τις κατοικούς, από τις τηλεοράσεις, από τις κεραίες. Κινητής τηλεφωνίας. Κινητής τηλεφωνίας, ναι. Είναι 2 ή 3? 3. Δύο είναι σαν καπνοδόχοι και ο άλλος είναι σαν μικρός καπνοδόχος. Δυστυχώς.